Κύριε Μαγκίνα, δεν τα καταφέρατε σήμερα. 1-1 με τον Άρη Βούλας, μια πολύ καλή ομάδα, σκληρός αντίπαλος. Τι έφτιαξε, πείτε μας, και δεν καταφέρατε να κερδίσετε? Εντάξει, σίγουρα όπως είπατε είναι ένα ντέρμπι. Μέσα σε αυτό το παιχνίδι υπάρχουν 3 αποτελέσματα. Καταφέραμε να προηγηθούμε στο πρώτο ημίχρονο με ένα πανέξυπνο γκολ του Σαπαλίδη. Προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι. Ο αντίπαλος είναι όντως μια καλή ομάδα, προσπάθησε να ισοφαρίσει. Ήταν με την πλάτη στον τοίχο, χάνοντας το παιχνίδι με 1-0. Δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες, μέσα σε αυτή και το πέναλτι που κέρδισε, και ήρθε η ισοφάριση. Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες, με ανοιχτό, με ευκαιρίες, και πιστεύω για μας μετά από 13 παιχνίδια ήρθε μια ισοπαλία. Δεν είναι κάτι ούτε ανησυχητικό. Η συνέχεια ανήκει σε εμάς, έχουμε πολύ καλή ομάδα, και με την προσθήκη του Μισελ που από Τετάρτη θα είναι έτοιμο το δελτίο του, πιστεύω ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα. Τι έφτεξε και στο δεύτερο ημίχρονο? Ήτανε κάπως ασύνδετες οι γραμμές, δεν υπήρχε αυτή η συνοχή, θα έλεγα, που είχατε σε προηγούμενα παιχνίδια? Εντάξει, ήταν και ότι ο αντίπαλος δύσκολος. Συνοχή, απλώς δώσαμε λίγο χώρο να διαχειριστούμε και να παίξουμε με κόντρες, βάζοντας τον Σέρτζιο τον Αμπτουραχμάνι, ο οποίος είναι αρκετά γρήγορος, να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα δεύτερο τέρμα για να τελειώσει το παιχνίδι. Δεν καταφέραμε να πετύχουμε δεύτερο τέρμα, ο αντίπαλος σοφάρισε και αυτό ήταν.